το λεσβιακό ελαιόλαδο έχει πάρα πολλές διακρίσεις, είναι ποιοτικά, κατατάσσεται σε ένα από τα καλύτερα ελαιόλαδα του κόσμου λόγω της προφανώς γεωγραφικής τοποθεσίας που είμαστε και της ποικιλίας των ελιών που έχουμε. Mm-hmm. Σίγουρα βελτιωνόμαστε χρόνο με το χρόνο, σίγουρα εξυγχρονιζόμαστε τα μηχανήματα ως ελαιοτριβία. Είναι ένα καλό σημάδι αυτό. Βέβαια, η ιδιωτική πρωτοβουλία εκεί πέρα έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό, ρόλο στην ανάδειξη που τόσα χρόνια δυστυχώς δεν είχαμε καταφέρει και ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει. Στο βαθμό που πρέπει δεν το έχουμε καταφέρει. Να βάλουμε το ελαιόλαδο το λεσβιακό στο κατάλληλο ράφι στο σούπερ μάρκετ. Ξέραμε τους τενεκέδες, έτσι. Μεταφέραμε. Δεν καταφέραμε αυτό το πράγμα, διότι αυτό βέβαια γίνεται και πανελλαδικά, μπορώ να πω, γιατί η Ελλάδα ουδέποτε είχε ελλαδική πολιτική στο ελαιόλαδο. Mm-hmm, mm-hmm. Εξαρτόμαστε μόνο από τους Ιταλούς, τι θα κάνουν οι Ισπανοί, τι θα κάνουν, ενώ άλλα κράτη, ας πούμε, έχουν φτάσει στο διάστημα. Εδώ δυστυχώς όμως, έχουμε δει τελείως διαφορετικά. Ναι, και όμως γίνονται βήματα, το βλέπουμε από ανθρώπους νέους οι οποίοι ασχολούνται με την ελαιοκαλλιεργία και βλέπουμε τις προσπάθειες που γίνονται. Ωστόσο όμως και ένα μόνιμο πρόβλημα, ναι κύριε Κατσάνε, πέστε με. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια, κυρία Λαχουρή. Γίνονται βήματα και ενθαρρυντικό είναι, όπως προείπατε, από νέους ανθρώπους, τους οποίους, ας πούμε, εμείς σε εισαγωγικά οι παλιοί, γιατί είμαστε παλιοί, πρέπει με κάθε τρόπο να τους ενθαρρύνουμε και να τους βοηθάμε. Πολύ σωστά. Έχετε απόλυτα δηλαδή, δίκιο. Δηλαδή, προκειμένου να δώσω τον Ιταλό ένα σωστό ελαιόλαδο, εμένα αρχή μου προσωπικά, γιατί για το δικό μου ελαιοργείο μιλάω, έτσι, προτιμώ να το δώσω σε ένα νέο μυτιλινιό, ο οποίος ανοίγει βήματα το σωστό ελαιόλαδο, να το τυποποιήσει, και έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή και να μην βλέπουμε το προσωρινό κέρδος που ενδεχομένως ο Ιταλός να βάλει 5 ή 10 λεφτά πάνω στη τιμή. Να βοηθήσουμε τους ντόπιους, τους νέους ανθρώπους οι οποίοι ανοίγουν τα φτερά τους για να πετάξουν. Ίσως θα είναι ένα καλύτερο μέλλον για το αύριο. Ναι, ναι, ακριβώς. Και για την οικονομία του νησιού. Σαφέστατα. Να πάμε στο θέμα της τιμής, που είναι ένας μόνιμος πονοκέφαλος και μία πίκρα για τον ελαιοπαραγωγό. Ναι, ναι, βεβαίως. Θα το αναλύσουμε, αν έχουμε χρόνο. Βεβαίως. Οι τιμές πριν 5-10 μέρες, η αλήθεια είναι ότι είχαν κάποια νευρικότητα λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, λόγω της έλλειψης σπορελαίων και συγκεκριμένα ηλιελαίου, απέκτησαν μία νευρικότητα στην αγορά, όπου φτάσαν κάποιο πίκας που με δώσαν απάνω, με τη διαφορά ότι κανένας δεν έκανε πράξη. Ναι. Δεν έκανε πράξη ούτε από τη μεριά των παραγωγών να μολύσουν σε εισαγωγικά, να πιάσουν να πουλήσουν, αλλά και οι έποροι ήταν επιφυλακτικοί με αυτές τις τιμές να αγοράσουν. Να αγοράσουν. Γιατί ίσως είχαν καταλάβει την νευρικότητα, ότι είναι προσωρινό και είναι αυτό μια σε εισαγωγικά φούσκα η οποία θα έσκαγε όπως έσκαζε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή πάνε προς σταθεροποίηση οι τιμές. Θεωρώ, κυρία Λαχουρή, ότι οι τιμές αυτή τη στιγμή είναι καλές. Θέλετε είναι να καλές. Μας πείτε ενδεικτικά κάποιες τιμές? Κοίταξε να δεις, θα πιάσουμε το βιομηχανικό, το οποίο έχει ζήτηση. Ναι. Περισσότερη ζήτηση έχουν τα παρθένα και τα βιομηχανικά ελαιόλαδα. Ναι, ναι. Λόγω ότι είναι υποκατάστατα, σε εισαγωγικά υποκατάστατα, είναι τα σπορέλαια στη τιμή του ηλιλέο. Έτσι, και προτιμάει ο κόσμος, ήδη έχει κάνει ένα βήμα προς το πυρηνέλαιο και στα χοντρά ελαιόλαδα, τα οποία είναι τα παρθένα και τα βιομηχανικά. Mm-hmm. Οι τιμές αυτή τη στιγμή, ενώ στην νευρικότητα που είχαμε πει, είχαν φτάσει σε ένα πίκ, ας πούμε, παράδοση Ιταλία, μέχρι και το 3-10 ακούγαν. Ναι, ναι. Σήμερα δεν ακούν πλέον, έχει πέσει λίγο η τιμή, είναι στο 2,95, 2,85 γίνονται πράξεις,
στον παραγωγό, να το πούμε στο 2,75 βάση 5 το βιομηχανικό, έτσι. Ναι. Είναι λίγο μπερδεμένες και πάλι ο παραγωγός είναι σε επιφύλαξη, δεν πουλάει. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να δώσει, είναι ικανοποιητική η τιμή για αυτά τα ελαιόλαδα, γιατί για τα έξτρα δεν υπάρχει ζήτηση. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί όλοι οι έμποροι έχουν αποθηκεύσει τα αποθέματα που χρειάζονται για να βγάλουν τη χρονιά. Mm-hmm. Όλοι βλέπουμε τώρα, τα μάτια μας είναι στραμμένα στη νέα παραγωγή, στη νέα ανθοφορία, τι μελεγενέστε, το οποίο δεν σας κρύβω ότι προσωπικά έχω κάποια ανησυχία για την επόμενη χρονιά. Γιατί? Λόγω ότι είναι όψιμη η παραγωγή μας, ένα μήνα μάλιστα πίσω. Mm-hmm. Και πολύ φοβάμαι ότι απάνω στο δέσιμο του καρπού, μετά την ανθοφορία, θα έχουμε προβλήματα λόγω καύσωνα. Μάλιστα, λόγω πάλι καιρικών συνθήκων. Καιρικών, πάντα, πάντα. Δυστυχώς αυτές οι καιρικές συνθήκες μας έχουν κάνει άνω κάτω, έχουμε χάσει την μπάλα. Μάλιστα. Οι τιμές πάλι που λέμε είναι, θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικές και θα πρέπει επιτέλους, κυρία Λαχουρή, να λάβουμε υπόψη ότι η παραγωγή, όχι ότι είναι αρκετά τα λεφτά που παίρνουν για να βιοποιήσουν, mm-hmm, αλλά θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικές οι τιμές. Πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία ομαλής, ας το πούμε έτσι, κυκλοφορίας του εμπορίου, ναι, του εμπορεύματος. Ναι. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν έννοιες ενισχύσεις, υπάρχουν τα προγράμματα, τα οποία εκεί είναι το πρόβλημα της Ελλάδος και της Λέσβου, το οποίο τα προγράμματα τα παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι ούτε καν σε εισαγωγικά ασχολούνται με το χωράφι. Με το χωράφι, ας πούμε, και παίρνουν, βλέπουν τι θα πάρουν. Γι' αυτό είναι εγκληματικό για όλους. Mm-hmm. Τα κτήματα έχουν δυστυχώς ρουμανιάσει, δηλαδή έχουν ξεφύγει πλέον από χωράφια και έχουν γίνει δάση. Ακριβώς, δάση, ναι, ναι. Λόγω της απραξίας ορισμένων, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες, περιορίζονται στα επιδόματα και στις επιδοτήσεις. Με και δεν καλλιεργούν. Δεν καλλιεργούν. Όταν βάλουμε κάτω την ενιαία ενίσχυση που παίρνουμε, το πρόγραμμα που παίρνουμε, μα τα ελαιόδεκτα, τα μηχανάκια, φτάνουμε σε μια ικανοποιητική τιμή του ελαιολάδου. Μάλιστα. Την οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να νοικοκυρευτούμε, κακά τα ψέματα. Να γίνουμε νοικοκυρέοι. Νομίζω ότι και το να μήνυμα πούμε, ναι, ότι πήραμε 10.000 ευρώ για τα κτήματα, για, τις, ναι, για τα ελαιοκτήματα, πρέπει να τα διαθέσουμε μέσα στα ελαιοκτήματα. Γιατί πάντως, αυτό πάντως υπάρχει, παρατηρεί. Υπάρχει και η βελτίωση όσον αφορά στην απόδοση, αλλά και χαμηλώνει το κόστος. Πάντως παρατήρησε, παίρνει, ναι, παρατήρησε ένας φίλος ακροατής το εξής. Μα 4 ευρώ λέει το σπορέλαιο και 3 ευρώ το ελαιόλαδο. Ακούστε, το ελαιόλαδο και γενικά τα σπορέλαια και όλα τα ελαιοειδή συναφή, υπάρχει κάποιος κύκλος, κυρία Λαχουρή, ο οποίος ανοίγει και κλείνει. Ναι. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται κάθε 7 χρόνια, κακά τα ψέματα. Έχουμε μία τιμή πίκα πάνω και πάμε μετά στο down. Ναι. Δεν είναι δεδομένο μία σταθεροποίηση, γιατί είναι πολλοί οι παράγοντες. Εν τω μεταξύ, ας μην ξεχνάμε ότι έχει αυξηθεί παγκοσμίως η φυτική καλλιέργεια της ελιάς. Ναι. Δηλαδή έχουν αυξηθεί τα δέντρα. Βλέπετε, χιλιάδες στρέμματα καλλιεργούνται αυτή τη στιγμή στη Βόρειο Αφρική. Αμερική, η Αυστραλία άρχισε να μιλάει για εξαγωγές, πια η Αυστραλία. Όταν κάποτε δεν προλαβαίναμε να φορτώνουμε για Αυστραλία. Σήμερα η Αυστραλία μιλάει για εξαγωγές. Άρα λοιπόν αυξήθηκε λοιπόν η παραγωγή, λέτε με λίγα ακριβώς λόγια. Οπότε εμείς θα πρέπει εδώ ως Λέσβος πλέον να επενδύσουμε στην ποιότητα. Ποιότητα. Έχετε στην δίκιο. Στην ποιότητα. Πρέπει να το καταλάβουν. Έχετε δίκιο. Και η παραγωγή και εμείς στα ελαιοτριβία και οι έμποροι και αυτό το στόχο να βάλουμε. Mm-hmm. Τη βελτίωση και την ποιότητα.